μας καλεί να κάνουμε ένα ονειρικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών και των κόμιξ, εκεί που οι μορφές των ηρώων άλλες φορές είναι τρισδιάστατες και κάποιες άλλες μικροσκοπικές. Ο λόγος για το γνωστό κλίπτη του Ρεθύμνου Βαγγέλη Τερζή, στα χέρια του οποίου μεταμορφώνεται κάθε άχρηστο για μας, αλλά ανακυκλώσιμο υλικό. Τίτλος έκθεσης είναι Fine Art. Είναι με θέμα γλυπτά και πίνακες, οι οποίοι είναι τρισδιάστατοι. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι ανακυκλώσιμα, χαρτί, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, μέταλλο. Η τρίτη ατομική έκθεση του Βαγγέλη Τερζή, που αυτές τις ημέρες φιλοξενείται στην αίθουσα του πυροβολικού στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις των επισκεπτών, οι οποίοι μαγεμένοι προσπαθούν να αφρουγκαστούν τη φωνή των ηρώων. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, τους αρέσει αυτό που βλέπουν. Κάποιοι που έχουν γυρίσει, ας πούμε, και όλη την Ευρώπη μου λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Αυτό είναι πολύ θετικό για μένα και πολύ όμορφο να τα ακούω. Προχωράμε, μπροστά το κεφάλι και συνεχίζουμε. Ο ίδιος μιλώντας στη νέα τηλεόραση αποκαλύπτει πως η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης είναι η καθημερινότητά του, η οικογένειά του και ειδικότερα ο γιος του. Εμπνέουμε πολύ από παραμύθια, από animation, κόμιξ, γενικά από την καθημερινότητά μου. Από το γιο μου, τη γυναίκα μου. Οικογένεια λοιπόν και η καθημερινότητα είναι που παντρεύω. Έτσι είναι. Ο καλλιτέχνης δουλεύει ακατάπαυστα τα τελευταία 12 χρόνια προκειμένου τα πολυκερισμένα αντικείμενα που η αξία τους δεν χάνεται να μεταμορφωθούν σε σύγχρονα έργα τέχνης. Έκανα αρκετά έργα και φέτος, δηλαδή δούλευα όλο το χειμώνα για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα. Έκανα γύρω στα 30 έργα, μικροπράγματα πιο πολύ. Είχα κατασκευάσει κάποια πιο μεγάλα πιο παλιά, τα οποία τα ολοκλήρωσα φέτος για την έκθεση. Προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει να δει την έκθεση, είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Τι είναι αυτό που σε παιδεύει περισσότερο, το μικρό, η μινιατούρα που βλέπουμε ή το μεγάλο? Καμιά φορά το μικρό έργο είναι πολύ πιο δύσκολο από ένα πιο μεγάλο. Είναι αναλόγως τη λεπτομέρεια που έχει το κάθε έργο. Και τα συγκεκριμένα έχουν αρκετή λεπτομέρεια, όχι όλα, αλλά έχουν πολύ λεπτομέρεια πάνω τους. Και δουλειά. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι και τις 31 Ιουλίου, ενώ είναι επισκέψιμη από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ, οπότε και τελειώνουν οι παραστάσεις στο θέατρο Εροφύλη.